ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον 22χρονο πιστολέρο που πυροβόλησε ψυχρό στο κεφάλι τον 29χρονο φοιτητή γεωπονικής έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Μεσαρά, την ώρα που η οικογένεια του θύματος ζει δραματικές ώρες έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προηγούμενα να είχαν, δεν πρέπει να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Για οτιδήποτε. Το αδιανόητο περιστατικό με τον 29χρονο να δέχεται τη σφαίρα στο μέτωπο εν κινήσει έχει προκαλέσει σοκ αλλά και τρόμο στους κατοίκους της περιοχής που φοβούνται ακόμη και να μιλήσουν για όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης και τον νόμο των όπλων που επικρατεί στη Μεσαρά για την παραμικρή αφορμή. Τι φαινόταν για τροχαίο, αλλά μετά βρήκε σφαίρα. Πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο και ντροπή και για την περιοχή μας, σαν τις παλιές βεντέτες. Η οικογένεια του άτυχου νεαρού που δίνει ίστατη μάχη ζωής στη μονάδα εντατικής θεραπείας δηλώνει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας μέσω του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος με σκληρή γλώσσα μιλά για τον καταζητούμενο 22χρονο, αλλά και όσους τον βοήθησαν να διαφύγει. Μου ζήτησαν να αναλάβω το ιδιαίτερο ευαίσθητο και υπεύθυνο νομικό βήμα της υποστηρίξεως της κατηγορίας για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας εις βάρος του ακόμη καταζητούμενου και των τριών συνεργών του, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο συμμετοχής δράσης ο καθένας. Επειδή το άτυχο θύμα τόλμησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ένα βλήμα από έναν πυροβολισμό να πλήξει το κρανίο του και να σφινωθεί στον εγκέφαλό του. Με αποτέλεσμα, το νεαρό άτυχο παιδί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μηχανική καταστολή με εντελώς αβέβαιο αποτέλεσμα για τη τελική του επιβίωση. Στη δήλωσή του, Αλέξης Κούγιας δίνει το στίγμα της κρισιμότητας των στιγμών για τον 29χρονο, που δέχτηκε τη σφαίρα από όπλο μικρού διαμετρήματος στο κεφάλι για ασήμαντη αφορμή όπως όλα δείχνουν. Ξέρω θα ήταν ένα μέτρο ότι θα είχε σκοτωθεί, ξέρω εγώ. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν ξέρω. Το υλικό από τις κάμερες που σάρωσαν αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου και του τμήματος Φεστού έδωσε τέλος στο θρίλερ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το θύμα βρέθηκε τραυματισμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Παραμένει άγνωστο αν προηγήθηκε οποιαδήποτε παρεξήγηση μεταξύ τους στο Γλέντι στο Τυμπάκιο που διασκέδαζαν νωρίτερα τόσο ο 29χρονος φοιτητής όσο ο 22χρονος και η παρέα του. Είναι ανεπίτρεπτο σε μια πολιτισμένη κοινωνία που ζούμε, υποτίθεται. Και πληρώνει και η Κρήτη αυτό. Με κάποιους, ναι, δεν είναι, δυσφημίζεται το νησί μας για κάποια πράγματα που στην ουσία δεν ισχύουν αυτά. Ενώ είμαστε φιλότιμος λαός, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, στη διασταύρωση της Γαλλιάς, ο 22χρονος κοντράρεται με τον 29χρονο. Τα αυτοκινητά τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία και κινούνται με χαμηλή ταχύτητα όταν περνούν μπροστά από κάμερα που καταγράφει λίγα λεπτά αργότερα τη λάμψη από το μοιραίο πυροβολισμό. Ενώ το αυτοκίνητο του θύματος, ακολουθώντας τρέλη πορεία, πέφτει σε καντάκι λίγα μέτρα μακριά. Θα ξεκαθαρίσει υπόθεση. Τώρα θα ξεκαθαρίσει πότε θα φανεί τι ακριβώς έγινε. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένες οι απόψεις. Όλες. Το παιδί ήταν πολύ καλό παιδί, το γνωρίζουμε από παλιά εδώ. Πολύ καλή οικογένεια. Ήσυχο. Ο 29χρονος νωρίτερα μιλούσε στο τηλέφωνο με μέλος της οικογένειάς του που τον κάλεσε ξανά στο κινητό χωρίς να λάβει απάντηση. Ανήσυχοι βγήκαν στο δρόμο να τον ψάξουν και αυτό φαίνεται ότι έσωσε τη ζωή του αφού μεταφέρθηκε εγκαίρως στο κέντρο υγείας και από εκεί στο Βενιζέλιο όπου τελικά εντοπίστηκε η σφαίρα καρφωμένη στο κεφάλι του. Ό,τι και να σου έχει κάνει δεν τον πυροβολείς, ούτε να φωνάξει ένα τέτοιο, αλλά δεν τον πυροβολείς, ούτε θα το χτυπήσει, ό,τι και είναι αυτό. Η ευκολία με την οποία βγαίνουν τα όπλα στη Μεσαρά προκαλεί τρόμο στους κατοίκους της περιοχής που νιώθουν να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Η κατοχή είναι ένα ζήτημα στην Κρήτη γενικώς. Πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος